Μια φορά και έναν καιρό, στην άκρη του δάσους με τα δέντρα που τραγουδούν και τα λουλούδια που μιλούν, ζούσε ένα κοριτσάκι που το έλεγαν «Κοκκινοσκουφίτσα! Κοκκινοσκουφίτσα! Έλα σε παρακαλώ, κορίτσι μου!» «Μα δεν νύχτωσε ακόμη! Μου είπες μέχρι να νυχτώσει!» «Έχεις δίκιο, κόρη μου! Αλλά η ανάγκη βλέπεις!» «Πάλι αυτή η ανάγκη! Όποτε βλέπει παιδί να παίζει κάτι και πιάνει!» «Συγγνώμη, αλλά αυτή η κυρία Ανάγκη δεν είναι καθόλου φίλη μου!» «Έλα, κοκκινοσκουφίτσα μου! Η γιαγιά σου!» Αυτό ήταν. Με μιας η κοκκινοσκουφίτσα άφησε το παιχνίδι στην αυλή και βρέθηκε μπροστά στη μαμά της. Η γιαγιά της, βλέπεις, ήταν η μεγάλη της αδυναμία. Ζούσε μακριά τους, στην άλλη άκρη του δάσους. Αλλά τι με αυτό, η κοκκινοσκουφίτσα δεν έχανε ευκαιρία να βρεθεί κοντά της. Τη μια γιατί κάτι χρειαζόταν η γιαγιά και κάποιος έπρεπε να της το πάει, την άλλη γιατί κάτι ξέχασε και το χρειαζόταν οπωσδήποτε, την άλλη γιατί η γιαγιά ήταν κάπως αδιάθετη. Πού την έχανες, πού την έβρισκες? Στη γιαγιά η κοκκινοσκουφίτσα. Βέβαια, για να πούμε όλη την αλήθεια, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και η διαδρομή στο δάσος. Τρελαινόταν να περπατάει στο μονοπάτι κάτω από τα πανύψηλα δέντρα. Λίγο πριν από το ριάκι, ήξερε πως θα συναντούσε τον κυρλαγό. «Γεια σου, κοκκινοσκουφίτσα! Δώσε χαιρετισμού στη γιαγιά σου! Πρόσεχε, γιατί το ριάκι έχει πολύ νερό σήμερα! Και μην ξεχνάς, ο Νίκος δεν τρώει καροτάκια φρέσκα!» Μόλις περνούσε το ριάκι και μετά τη βαλανιδιά, δύο σκιουράκια περίμεναν πάντα για ένα ξηρό καρπό ή κάτι άλλο, τέλος πάντων. «Κοκκινοσκουφίτσα! Το γεράκι είπε ότι είδε το βοριά να έρχεται από μακριά! Όπου να είναι θα φτάσει και εδώ!» «Πρόσεχε το κόκκινο σκουφάκι σου! Αν στο πάρει, θα πρέπει να ανεβαίνω στα δέντρα για να το φτάσω!» «Πάρε τώρα και ένα φουντουκάκι! Ο Λύκος, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν τα τρώει ποτέ! Τρώει μόνο κρέας!» Τώρα, τι να σου πω για τα πουλιά! Κι αν ήξερες να μετράς μέχρι το 1000, πάλι λίγο θα ήταν για να τα μετρήσεις. Λίγο μετά τη φωλιά της κουκουβάγιας, που δεν την είχε δει ποτέ η κοκκινοσκουφίτσα, αφού κοιμόταν συνέχεια, ήταν η θάμνη με τις άγριες φράουλες. Τρελαινόταν για τις φράουλες η κοκκινοσκουφίτσα. Όταν ήταν όριμες, έτρωγε όσες περισσότερες μπορούσε. Ο Κικότσιφας μάλιστα κάποτε της έκανε παρατήρηση. «Καλό κοριτσάκι είσαι! Ωραίο και το σκουφάκι το κόκκινο και σου πάει! Οι φράουλες όμως είναι για όλους! Ο μόνος που δεν τις τρώει είναι ο Λύκος!» Υπήρχε βέβαια και ο Κυρλύκος, που δεν του άρεσαν καθόλου οι ξηροί καρποί. Ούτε τα καροτάκια για τα οποία ξετρελαινόταν ο κυρλαγός. Και δεν τον ένοιαζε καθόλου για το πόσες αγριοφράουλες θα έτρωγε η κοκκινοσκουφίτσα, αφού ο ίδιος ούτε που τις άγγιζε. Έτρωγε μόνον κρέας. Υπεύθυνη γι' αυτό ήταν, γιατί να μην το πούμε αφού είναι αλήθεια, η κυρά Φύση. Ποτέ δεν του χάλασε χατήρι όταν ήταν μικρός. Του ετοίμαζε φρέσκα καροτάκια για να φάει. Αυτός ούτε που τ' άγγιζε. Τ' άτρωγε βέβαια ο κυρλαγός, αλλά μετά ο μικρός Λύκος έτρωγε το λαγό για να χορτάσει. Του καθάριζε ξηρούς καρπούς πεντάφρεσκους. Ο μικρός Λύκος τους σκόρπιζε στο χώμα. Τους έτρωγε βέβαια ο σκίουρος, αλλά μετά ο μικρός Λύκος έτρωγε το σκίουρο. Η κυρά Φύση ποτέ δεν τον μάλωσε γι' αυτό. Κι έτσι του έμεινε συνήθεια. Γι' αυτό η κοκκινοσκουφίτσα δεν έπαιζε ποτέ μαζί του. Εκεί που παίζανε κυνηγητό, ας πούμε, δεν το είχε σε τίποτα να σε φάει. Μετάνιωνε έπειτα βέβαια. Αλλά θα μου πεις, όταν πια σε είχε φάει, τι σημασία είχε? «Κοκκινοσκουφίτσα, κορίτσι μου, η γιαγιά σου είναι λίγο αδιάθετη. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα ήταν καλό να της πας φρεσκομαγειρεμένο φαγητό και ένα κέικ που μόλις έψησα. Θα μου κάνεις αυτή τη χάρη?» Για πότε πλήθηκε η κοκκινοσκουφίτσα, πότε ντύθηκε, πότε έβαλε το κόκκινο μικρό σκουφάκι που φορούσε πάντα στο κεφάλι της, ούτε που το κατάλαβα. Σε χρόνο μιας ανάσας, βρέθηκε έτοιμη στην εξώπορτα με το καλαθάκι στο χέρι της. «Μην τρέχεις! Μην καθυστερήσεις παίζοντας και νυχτώσει! Και μην ξεχνάς! Ο Λύκος δεν τρώει αγριοφράουλες ούτε ξηρούς καρπούς! Τρώει μόνο κρέας! Κι όσο κι αν σ' αγαπάει, όταν πεινάσει θα σε φάει! Δώσε χαιρετισμού στη γιαγιά και περαστικά! Και να γυρίσεις πριν νυχτώσει!» Η κοκκινοσκουφίτσα ήταν κιόλας στο δάσος. «Δεν είναι δυνατόν! Εσύ τρέχεις πιο γρήγορα και από μένα! Έχω ένα καροτάκι φρέσκο!
Για σένα! Για πού τα βάλες? Η γιαγιά μου είναι λίγο άρρωστη, κυρλαγέ. Όχι πολύ. Και είπε η μαμά να της πάω λίγο φρεσκομαγειρεμένο φαγητό. Πώς σου φαίνεται το καροτάκι? Νόστιμο και δροσερό. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί ο Λύκος δεν τα τρώει. Όχι ότι με απασχολεί, αλλά αν τα τρώγε, θα είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Και στη θέση του. Ο κυρλαγός, που δεν του άρεσε να δίνει συμβουλές στα παιδιά, είπε ό,τι είχε να πει και χάθηκε στο δάσος. Να σου τότε τα δυο σκιουράκια. Δεν φταίει ο Λύκος. Η κυραφίση φταίει. Δεν σου αρέσουν τα φουντούκια, μικρέ μου. Δεν πειράζει. Θα σου τηγανίσω δύο σκιουράκια να φας. Αντί να του πει, αυτό είναι το φαΐ σου. Φουντούκια. Φάτο, αλλιώς μην είναι νηστικός. Κακόμαθε κι αυτός και λιγοστεύουν κάθε τόσο τα σκιουράκια. Γεια σου, κόκκινο σκουφίτσα. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου? Εγώ βιάζομαι πάρα πολύ. Η γιαγιά είναι λίγο άρρωστη και της πηγαίνω λίγο φαγητό και ένα κέικ που έφτιαξε η μαμά. Συγγνώμη, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος που βιαζόταν η κοκκινοσκουφίτσα. Ήταν και οι αγριοφράουλες. Έτρωγε πάντα μερικές για να πάρει δύναμη για το δρόμο, μάζευε και τις πιο όριμες για να τις πάει στη γιαγιά της. Ο Κυρκότσιφας βέβαια είχε κάποιες αντιρρήσεις. Ευτυχώς που ο Λύκος δεν τρώει ποτέ αγριοφράουλες. Αν έτρωγε και αυτός, κάτι το κοριτσάκι με την κόκκινη σκούφια, θα μέναμε νηστική. Και όχι τίποτε άλλο. Με κακοθρεμένα κοτσίφια δεν χορταίνει ο Λύκος. Με γεμάτο το καλαθάκι της φρεσκοκομμένες αγριοφράουλες, η κοκκινοσκουφίτσα προχώρησε στο μονοπάτι. Αν οι φράουλες θα ήμουν κοριτσάκι, καρότα αν μασούλαγα θα ήμουν λαγουδάκι. Αν ήμουν βέβαια σκίουρος θα έτρωγα φουντούκια, κι αν κότσιφας γεννιόμουνα θα προτιμούσα σίκο. Μα τρώω μόνο κρέατα και με φωνάζουν Λύκο. Κύριε Λύκο, χωνέψατε? Μπα. Πονήρεψε το κοριτσάκι. Χωνέψατε? Πάει να πει, άρα έχετε φάει, άρα δεν θα φάτε εμένα. Τα πονηρά κοριτσάκια είναι πιο νόστιμα πάντως. Ξέρετε, κύριε Λύκο, κάθε φορά που σας βλέπω, σκέφτομαι ότι δεν είσαστε κακός. Ίσως κακομαθημένος. Λιγάκι. Όταν δεν θα με βλέπεις πια, θα σιγουρευτείς για το τι συμβαίνει επακριβώς. Μα γιατί να μην σας βλέπω πια? Θα πάθετε τίποτα? Θα φάω κάτι. Μα πάλι πεινάτε? Κι εγώ που έλεγα να μιλήσουμε λιγάκι. Αν πεινούσα, δεν θα μιλούσαμε καθόλου. Λέξη δεν θα λέγαμε. Πού πας? Στη γιαγιά μου. Πάλι στη γιαγιά σου? Κάθε τόσο στη γιαγιά σου? Γιατί δεν μένεις μόνιμα εκεί, παρά πηγαίνω έρχεσαι και μου ανοίγεις την όρεξη? Τι έχει πάλι? Είναι λίγο άρρωστη και είναι στο κρεβάτι. Λίγο ή πολύ? Παίζει ρόλο όταν μασάς. Λίγο. Και της πάω φρεσκομαγειρεμένο φαγητό και φρεσκοψημένο κέικ. Σε μένα κανείς δεν έφερε ποτέ φρεσκό μαγειρεμένο φαγητό και κέικ. Ούτε όταν ήμουν άρρωστος. Μα πώς να το τολμήσει, αφού όταν πεινάτε δεν τρώτε αγριοφράουλες? Κοριτσάκι με τη σκουφιά, σε διακρίνει η αφθάδια. Αλλά δεν θα σε φάω. Μ' αρέσει να σε βλέπω να πηγαίνω έρχεσαι και να τρως τις φράουλες του κότσιφα. Πάω μια βόλτα για να ανοίξει η όρεξή μου. Αν μ' άρεσαν οι φράουλες θα ήμουν κοριτσάκι, καρότα αν μασούλαγα θα ήμουν λαγουδάκι. Αν ήμουν βέβαια σκίουρος θα έτρωγα φουντούκια.
κουφιά και αν κότσιφας γεννιόμουνα θα προτιμούσα. Αυτά είπε ο Λύκος και τα εννοούσε σίγουρα. Έλα όμως που μόλις απομακρύνθηκε θυμήθηκε τις κακές του συνήθειες. Αντί να πάει μια βόλτα όπως είπε στην κοκκινοσκουφίτσα, πήρε τρέχοντας τα μονοπάτια του δάσους που τα ήξερε καλύτερα από τον καθένα και μια και δυο να τον έξω από το σπιτάκι της γιαγιάς πολύ πριν φτάσει η κοκκινοσκουφίτσα. Είναι κανείς εδώ? Πεινάω και κρυώνω. Δεν θέλω να κοιμηθώ ξανά στο δάσος. Ανοίξτε σε ένα μικρό σκυλάκι που χάθηκε. Λίγο φαγάκι ζητάω μόνο και μια γωνίτσα για να κοιμηθώ. Η γιαγιά που αγαπούσε πολύ τα ζώα συγκινήθηκε. Πού να φανταστεί ότι δεν ήταν ένα μικρό και πεινασμένο σκυλάκι, αλλά ο Λύκος. Πέρασε. Η πόρτα είναι μισάνοιχτη. Είμαι άρρωστη και δεν μπορώ να σηκωθώ. Ξάπλωσε σε μια γωνιά και σε λίγο θα έρθει η εγγονή μου και θα σου δώσει να φας και να πιεις δροσερό νεράκι. Είπε η γιαγιά και έκανε βέβαια λάθος, αφού άφησε να μπει σπίτι της κάποιος που δεν ήξερε και δεν είχε δει βέβαια πριν. Ο Λύκος, που ήταν όχι μόνο κακομαθημένος αλλά και λέμαργος, μπήκε στο δωμάτιο της γιαγιάς, την άρπαξε με τα δυνατά του χέρια και την έκρυψε στην αποθήκη με δεμένο στόμα ώστε να μην μπορεί να μιλήσει. Απόψε έχω τα γενέθλιά μου. Ο συνδυασμός γιαγιάς και έγγονης στο ίδιο πιάτο με ξετρελαίνει. Το δείπνο μου θα είναι δείπνο άρχοντα. Ας περιμένω τώρα και την κοκκινοσκουφίτσα. Ο Λύκος, αφού σιγουρεύτηκε ότι η γιαγιά δεν μπορεί να φωνάξει και έκλεισε καλά την πόρτα της αποθήκης, φόρεσε τα γυαλιά και το μαντίλι της, ξάπλωσε στο κρεβάτι και περίμενε την κοκκινοσκουφίτσα παριστάνοντας την άρρωστη γιαγιά. Σε λίγο η πόρτα έτριξε ανοίγοντας. Γιαγιά, γιαγιάκα, σου έφερα φρεσκομαγειρεμένο φαγητό και μοσχοβολιστό κέικ. Καλώστη, καλώστη. Πέρασε κοκκινοσκουφίτσα μου. Συγγνώμη που δεν σηκώνομαι, αλλά δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Απάντησε ο Λύκος και έγλυψε τα χείλη του λέμαργα. Η κοκκινοσκουφίτσα μπήκε στο δωμάτιο, άφησε το καλαθάκι της στο πάτωμα και έτρεξε να αγκαλιάσει τη γιαγιά της. Όμως... Γιαγιά, γιαγιάκα μου, έχεις αλλάξει. Τα μάτια σου είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα, πολύ πολύ μεγάλα. Για να σε βλέπω, να σε βλέπω καλύτερα, κοριτσάκι μου, για να σε βλέπω καλύτερα. Γιαγιά, είχες πάντα τόσο μεγάλα αυτιά. Τα αυτιά σου είναι πολύ μεγάλα. Γιατί? Για να σε ακούω καλύτερα, κοκκινοσκουφίτσα μου. Για να σε ακούω. Όμως, γιαγιά μου, και τα χέρια σου μου φαίνονται πολύ μεγάλα. Πάρα πολύ, πολύ πολύ μεγάλα. Είναι για να σε αγκαλιάζω καλύτερα και πιο σφιχτά, κορτσάκι μου. Γιαγιά, το στόμα σου, γιατί είναι τόσο μεγάλο? Για να σε κάνω μια μπουχιά. Ο Λύκος πετάχτηκε τότε από το κρεβάτι και όρμησε προς την κοκκινοσκουφίτσα. Το κοριτσάκι τρόμαξε πολύ, πάρα πολύ, αλλά δεν τα έχασε
τραβήχτηκε προς τα πίσω όσο πιο γρήγορα μπορούσε και έτρεξε προς την εξώπορτα. Ο Κυρλίκος, από τη λαχτάρα του να την πιάσει, σκόνταψε στο καλαθάκι που είχε αφήσει στο πάτωμα η κοκκινοσκουφίτσα και ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτό σκορπίστηκε ολόγυρα. Με πρώτες και καλύτερες τις κατακόκκινες όριμες αγριοφράουλες που η κοκκινοσκουφίτσα μόλις είχε μαζέψει από το δάσος. Γέμισε το πάτωμα αγριοφράουλες. Πατάει ο Λύκος τις όριμες αγριοφράουλες, γλιστράει, παίρνει μια μεγαλόπρεπη τούμπα και ξαπλώνεται φαρδής πλατής. Το κεφάλι του χτύπησε κάτω με τόση δύναμη που κουνήθηκε όλο το σπιτάκι και έμεινε εκεί ακίνητος. Κοκκινοσκουφίτσα! Κοκκινοσκουφίτσα! Ο πατέρας της κοκκινοσκουφίτσας ήταν ξυλοκόπος. Γύριζε μόλις από το δάσος και για καλή της τύχη πέρασε να δει τη γιαγιά. Η κοκκινοσκουφίτσα έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Άνοιξε την πόρτα, βγήκε από το σπιτάκι της γιαγιάς αφήνοντας το Λύκο ξαπλωμένο στο πάτωμα, διέσχισε τρέχοντας την αυλή και έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα της κλαίγοντας. Ο πατέρας της, που κατάλαβε αμέσως τι συμβαίνει, χρόνια τώρα εργαζόταν στα δάση και ήξερε τις κακές συνήθειες του Λύκου, την καθησύχασε, τη φίλησε και όρμησε έπειτα προς το σπιτάκι της γιαγιάς. Αλλά ο Κυρλίκος ο Λέμαργος είχε κιόλας φύγει από το παράθυρο και έτρεχε προς το δάσος. Αν μ' άρεσαν οι φράουλες θα ήμουν κοριτσάκι, καρότα αν μασούλαγα θα ήμουν λαγουδάκι, αν ήμουν βέβαια σκίουρος θα έτρωγα φουντούκια, κι αν κότσιφας γεννιόμουνα θα προτιμούσα σίκο. Μα τρώω μόνο κρέατα και με φωνάζουν Λύκο. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.